πάει μια συνταγμός. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Εμπρός! ΛΑΕ! Μισθύβη στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός! ΛΑΕ! Μισθύβη στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Καταγγέλλαμε την κυβέρνηση, την Τρόικα και την δικαστική εξουσία που προσπαθεί να δρομοκρατήσει με νίκες. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου είναι δίκες σκοπιμότητας, είναι δίκες βίας, είναι δίκες εκδίκησης και καταστολής κάθε δημιουργικής, κοινωνικής, συλλογικής παρουσίας αυτής της κοινωνίας που πασχίζει να σταθεί όρθια με αξιοπρέπεια και να βοηθήσει και τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους αλλά και τον τόπο ολόκληρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμπαραστέκεται, έχει όχι μόνο την υποχρέωση αλλά την κοινή πορεία για την ανατροπή όλων αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών και των αντεργατικών μεθοδέσεων. Ο αγώνας των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, συνδεδεμένος με τους αγώνες όλου του ελληνικού λαού, είναι βέβαιο ότι θα νικήσει. Μπράβο! Εμπρός! Λάος! Μισθύβη στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Εμπρός! Λάε! Μισθύβη στο κεφάλι! Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι! Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση, την Τρόικα, όλους αυτούς που με δρομοκρατία και δικαστικά μέσα φέρουν σαν υποσύρια, πανεπιστημιακούς, μαστεργάτες, ερευνητές για να περάσουν σαν οδοσρωτήρας πάνω από την κοινωνία και πάνω από τα δίκαια μας. Φτάνει πια η δρομοκρατία. Καλούμε τη βουλευτή του ΚΚΕ, κυρία Μανολάκου, να αποστείλει χαιρετισμό. Είμαστε στη φάση που η συνδικαλιστική δράση και οι πρωτοπόροι αγωνιστές σέρνονται στα δικαστήρια. Στην αίθουσα που δικάζεται το συνδικάτο του ΙΓΜΕ, δηλαδή οι εργαζόμενοι που διεκδικούν το δίκαιο τους, σε μια αίθουσα παραπέρα δικάζονται οι χαλιβουργικοί και ο μεγαλειώδης αγώνας τους. Όμως το κεφάλι δεν θα το σκύψουμε, εμείς δεν θα γονατίσουμε. Γιατί ξέρουμε καλά ότι όταν αναπτύσσεται βιομηχανία κυνηγητού, αγωνιστών και συνδικάτων σημαίνει φόβο της εξουσίας. Ναι, το κίνημα ανασυντάσσεται και θα αναπτυχθεί περαιτέρω και αυτό φοβούνται και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και θυμηθείτε, πριν από το Κιλελέρ, βιομηχανία καταδικών και δικαστηρίων υπήρχε. Γι' αυτό λέμε δυνάμωμα του αγώνα, δυνάμωμα και συντονισμό. Όλοι μαζί εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ, στα νοσοκομεία, στην παιδεία, στα εργοστάσια, στα γιατριά. Εδώ φτάσαμε μέχρι και μαθητές που διεκδικούσαν να συνεχίζουν να τελειώσουν την υλικότητά του, να τους τραβάνε στα δικαστήρια. Αυτή η αντιδραστική πολιτική δεν πρέπει να περάσει. Εμείς όχι απλά εκφράζουμε τη στήριξη και αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων του ΙΓΜΕ, αλλά είμαστε μαζί σας μπροστά. Κάτω τα χέρια από τη συνδικαλιστική δράση. Να περάσει παντού μέχρι το τελευταίο σπίτι και να δυναμώσουμε και μια γροθιά να μας βρούνε μπροστά του.
Καλή δύναμη, συνεχίζουμε! Κουράξτε, κουράξτε! Κουράξτε! Πρόεδρε του σωματείου της ΟΣΚ, του ΟΣΚ! Συναδέλφισες και συνάδελφοι, θέλουμε να καταγγείλουμε κι εμείς με τη σειρά μας τη συγκυβέρνηση και την Τρόικα που επιχειρούν να καταστήλουν τους αγώνες των εργαζομένων ενάντια σε εφιαλτικά μέτρα με καταστολή και δικαστήρια. Μαζί με τους εργαζόμενους του ΙΓΝΕ για μια συμβολική κατάληψη που είχαν κάνει στα πλαίσια των κινητοποιήσεων τους, μαζί με τους καλλιουργούς, είμαστε και εμείς όλοι εργαζόμενοι. Γιατί θα έρθει και η δική μας σειρά αν δεν δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Πρέπει εδώ και τώρα όλοι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πολιτική για αυτά τα μέτρα που οδηγούν μεταξύ άλλων στη διάλυση σημαντικών φορέων όπως το ΙΓΝΕ, ο ΟΣ και άλλοι. Φορέων που προσφέρουν χρόνια τώρα στην κοινωνία έργο και υπηρεσίες. Και ο στόχος τους είναι από τη μία μεριά να απολύσουν χιλιάδες εργαζόμενους και από την άλλη να δώσουν το έργο και τις υπηρεσίες αυτών των φορέων στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα για να κερδοσκοπήσουν. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα μας. Δεν μας σταματάει ούτε η καταστολή ούτε τα δικαστήρια. Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη και όχι. Είναι το δίκαιο του εργάτη και όχι. Είναι το δίκαιο του εργάτη. Εμπρός. ΛΑΕ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός. ΛΑΕ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Τιμόθα θα χαιρετήσει από μέρους συντονιστικού. Για άλλη μια φορά συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα σας, έναν αγώνα ο οποίος είναι αγώνας του αυτονόητου, δηλαδή να δουλεύεις και να πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις. Αυτή τη στιγμή σύρεται στα δικαστήρια το συνδικάτο του ΙΓΜΕ γιατί κινητοποιήθηκε επειδή ζητούσαν να πληρώνονται. Καλούμε την κυβέρνηση, καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει αυτή τη βιομηχανία διώξεων εναντίον των συνδικάτων. Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, κάτω τα χέρια από τους συνδικαλιστές. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί σας στο δίκαιο αγώνα σας. Καλούμε την κυβέρνηση και την Τρόικα που προσπαθεί με κάθε μέσο να κάμψει τον αγώνα των εργαζόμενων. Φέρνει τα συνδικάτα στα δικαστήρια προσπαθώντας να επιβάλλει σύγκη νεκροταφείου. Οι εργαζόμενοι δεν θα σταματήσουν να παλεύουν για να μην ξεπουληθεί ο ρηκτός πλούτος της χώρας, για να μην γίνει η Ελλάδα προτεκτοράτο της Τρόικα, για να μπορέσουμε επιτέλους να κοιτάμε τα παιδιά μας στα μάτια. Στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, ΛΑΕ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. ΙΓΝΕ, μαζί με τους καλλιουργούς, μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους του μαθητού στρατού, διαδηλώνουμε κατά αυτονόητο για να έχουμε δικιά μας τη ζωή, για να μην καταπατηθούν τα συνδικάτα, τα νικιά, η κοροϊδία και εμπερνέ. Καταγγέλλουμε τη συγκυβέρνηση, καταγγέλλουμε την Τρόικα, καταγγέλλουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης που μέσα από τον νόμο σκοτάξει προσπαθεί να επιβάλλει σύγκη νεκροταφείου στην κοινωνία, στους αγώνες των εργαζόμενων, των μαθητών, των απολυμμένων. Αν υπάρχει δρομοκρατία, η δρομοκρατία δεν θα περάσει. Χωρίς
Αυτός είναι το δίκαιο του εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη. Μια φορέα Δήμητρα μας ενημέρωσε ότι πήγε στο Υπουργείο Γεωργίας χαρτί του διοικητικής μεταρρύθμισης που ζητάει από τους εκπορτευόμενους φορείς ΝΥΠΗ ΙΔΕΛΤΑ και ανώνυμες εταιρείες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 300 ονόματα μέχρι τέλος χρόνου. Το χαρτί έχει πάει και στο δικό μας Υπουργείο, απλά δεν έχουμε τα νούμερα. Χιλιάζομαι λοιπόν ότι όλη αυτή η ιστορία το κινητοποιώ μας από προχθές, καλά την προβλέψαμε, εκεί πάει και απλώς μένει τώρα να επιβεβαιωθούν. Και γίνεται μια προσπάθεια να μπαίνουν από το διοικητικής μεταρρύθμισης το κεντρικό νούμερο για όλα τα υπουργεία τώρα. Προσπαθούν οι συνδικαλιστές σε το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, άρα επαγρύπνηση, τα πράγματα στενεύουν, μόνο μια απάντηση μπορεί να υπάρχει. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας! Όλοι πρέπει να αντισταθούμε! Δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους στιγμές! Με τα δικαστήρια και τη δημοκρατία προσπαθούν να κάψουν το φρόνημα των εργαζόμενων! Εμπρός! Λαέ, μισκή μισκό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.